ως Δουσού της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής εκφράζουμε την οργή και αγανάκτησή μας για την πρόταση της Εισαγγελέως να αθωωθεί ο μίχος για τα αδικήματα του βιασμού και της μαστροπίας στην υπόθεση του 12χρονου κοριτσιού. Απαιτούμε την παραδειγματική τιμωρία από τη δικαιοσύνη τόσο του μίχου όσο και των υπόλοιπων δραστών. Ως γονείς δεν δεχόμαστε τη φρίκη δίχως τέλος με θύματα τα παιδιά. Μας προκαλεί αποτροπιασμό η προσπάθεια να προβληθεί ως συνενετισμός, ως συνενετικός ο βιασμός και η μαστροπία σε βάρος ενός μικρού παιδιού, η προσπάθεια να γίνει αποδεκτό ότι όλα πουλούνται, όλα αγοράζονται, ακόμα και το ανθρώπινο σώμα. Δεν είναι επιλογή ο κατανακασμός και η σαπίλα του συστήματος, δεν συμβιβαζόμαστε με αυτά. Ως γονείς δεν θα επιτρέψουμε τη συγκάλυψη και την ανοχή του εγκλήματος. Κόντρα στο βούρκο και στη σαπίλα που θέλουν να μας βυθίσουν, αντιπαραθέτουμε τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη, τον αγώνα. Διεκδικούμε μέτρα που δεν θα αφήνουν κανένα παιδί στο απροστάτευτο. Απαιτούμε να τιμωρηθούν πραγματικά όλοι οι ένοχοι στην υπόθεση του 10χρονου κοριτσιού. Να στελεχωθούν όλα τα σχολεία με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές. Να ενισχυθούν με προσωπικό και δημόσιες δομές παιδικής προστασίας οι κοινωνικές υπηρεσίες για την πρόληψη των φαινομένων βίας κατά των παιδιών και των γυναικών. Μέτρα στήριξης οικονομικά κοινωνικά των οικονομικά ευάλωτων οικογενειών. Δωρεάν προγράμματα άθλησης και πολιτιστικής δράσης στα σχολεία για να μην αποκλείεται κανένα παιδί. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε για κανέναν άνθρωπο, πολύ περισσότερο για ένα παιδί, τη βία της πείνας, της απομάκρυνσης από το σχολείο, της ανήλικης εργασίας, της κακοποίησης, του βιασμού. Καλούμε τις οργανώσεις γονέων, τους συλλόγους της Αττικής, μαζί με τους μαθητές και εκπαιδευτικούς, να πάρουν πολύμορφες πρωτοβουλίες μέσα και έξω από τα σχολεία, στις πλατείες, στις γειτονιές, για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα σε βάρος του 12χρονου κοριτσιού. Με τη συμμετοχή μας στις οργανώσεις γονέων, στους συλλόγους και τις ενώσεις, με τη συμμετοχή μας στον αγώνα για τα δικαιώματα των οικογενειών μας, χτίζουμε ασπίδα προστασίας για τα παιδιά μας, κόντρα στην παρακμή και τη σαπίλα. Εμπνέουμε τα παιδιά μας στα ιδανικά της αλληλεγγύης, της φιλίας, του ένας για όλους και όλοι για έναν, της αγάπης και της ομορφιάς του αγώνα για τη ζωή που δικαιούμαστε.